είχαν κόψει. Άρα εσείς βλέπετε μειώσεις στις οποίες δεν βλέπει ο κύριος Κατρούγκαλος. Να πάρουμε. Όχι, όχι, για να το ολοκληρώσω. Γιώργη, μισό λεπτό. Απλώς να πείτε στην κυρία Τρέμι ότι αυτό που λες είναι ότι με εφαρμογή νομοθεσίας του 10, του νόμου Λοβέρδου που ισχύει, πρόκειται να γίνουν μειώσεις. Άρα, κυρία Τρέμι, αντίθετα με την εικόνα που πρέπει να το πω τώρα καθαρά, εσκεμμένα, προσπαθείτε να δημιουργήσετε στο κανάλι σας. Εμείς προσπαθούμε προκύπτουν... να δημιουργήσουμε εσκεμμένα. Να είμαστε σαφείς, κυρία Τρέμι, δεν θα με διακόψετε. Γιατί πρόκειται για εξέλιξη. Έχουμε οργανωθεί με τον κύριο Ρομπόλη και με τον κύριο Στρατζούλη. Ακριβώς για να δημιουργήσουμε εσκεμμένα εντύπωση. Κυρία Τρέμι, από χθες σας άκουσα. Από χθες σας άκουσα να μοιάζεστε όταν μιλούσε ο Πρωθυπουργός για το σύστημα διαπλοκής των μέσων. Και βλέπω ότι συνεχίζετε να το κάνετε. Επιτρέψτε να σας πω. Σας λέω λοιπόν, κυρία Τρέμι, όχι, δεν θα μιλάμε ένας πάνω στον άλλο. Με καλέσατε και θα πρέπει. Εγώ την έδωσα την απάντηση. Εγώ σας λέω, αν θέλετε λοιπόν να αναφερθείτε στο συγκεκριμένο περιστατικό, θα το περιγράφετε ολοκληρωμένα και όχι αποσπασματικά. Δεν είμαι απρεπής. Μιλάω για την αποσπασματική περιγραφή. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να μιλήσω, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που κάνετε. Άρα εσείς αυτή τη στιγμή προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε. Σας λέω, κυρία Τρέμι, το κάνω ακριβώς για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Πιθανόν επειδή ακούσατε από τα χείλη του κυρίου Στρατούλη να λέει κάποιες αλήθειες οι οποίες σας είναι πολύ δυσάρεστες. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω. Επειδή αυτή η συζήτηση δεν γίνεται, για να μιλάμε εσείς και εγώ επιθεμάτων που δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Λοιπόν, με η συζήτηση γίνεται για να καταλάβει ο κόσμος αν θα μειωθεί ή όχι η σύνταξή του, κύριε Κατρούγκαλε. Εσείς λέτε ψέματα. Εντάξει. Τα ψέματα γι' αυτό τα οποία γίνεται λέτε, θα πρέπει να ανασκευαστούν. Και όποιος δεν έχει επιχειρήματα χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς. Τα ψέματα τα οποία λέτε θα πρέπει να ανασκευαστούν. Μέχρι πρόσφατα σύντροφό σας να λέει ότι 1,8 είναι το μείον στο ταμείο, προφανώς δυσαρεστείτε, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι μεταξύ σας θέμα. Δεν θέλετε να ακουστούν οι απόψεις μας και γι' αυτό το λόγο προχωρείτε αντιλογικά. Αν έχετε την καλοσύνη να απαντάτε στα ρεπορτάζ και να απαντάτε και στον κύριο Στρατούλη. Κυρία Τρέμι, δεν είναι χοροδία εδώ. Σας λέω ευθέως ότι αυτά που είπε ο κύριος Στρατούλης είναι απολύτως αληθινά. Αυτά που λέτε εσείς είναι απολύτως ψέματα. Μα δεν είπα κάτι διαφορετικό. Όχι, είπατε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Παρουσιάσαμε εμείς την μελέτη του Σάπα Ροπόλη, την οποία επιβεβαίωσε ο κ. Στρατούλης. Κυρία Τρέμι, θα με αφήσετε να μιλήσω? Μάλιστα, είπε ότι δεν χρειάζεται καν μελέτη Ροπόλη, γιατί δεν τον παρακολουθείτε κιόλας. Όχι, τον παρακολουθώ. Είπε δεν χρειάζεται καν μελέτη Ροπόλη. Αυτά τα προβλέπει το μνημόνιο. Το μνημόνιο που υπογράψατε προβλέπει αυτά τα πράγματα. Αυτά σας είπα. Είστε σε δεταγμένη αποστολή και φαίνεται. Πρέπει να το κάνετε πιο διακριτικά. Μα κύριε Κατρούγκαλε, τι είναι αυτά που λέτε? Σε τέτοια δυναμία είστε. Για όνομα του Θεού. Το αντιθέτως. Σε τέτοια δυναμία είστε. Εσείς, κυρία Τρέμι, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιχειρήματα. Κυρία Τρέμι, έχετε τι δει είναι ποτέ, αυτό το πράγμα τώρα? Σας, να μην αφήσει γιατί τον τώρα αυτή η άνευσημασία και περιεχομένου. Κυρία Τρέμι, δεν έχω πει μία λέξη χωρίς να πέσει μα η φωνή σας πάνω. Αυτό το πράγμα. Θα με αφήσετε να τοποθετηθώ. Πέστε μας λοιπόν. Έχετε εδώ τον κύριο Βουλή. Μιλήστε μας για την ουσία. Γιατί όσοι δεν μπορούν να επιλύσουν για την ουσία προχωρούν σε χαρακτηρισμούς και σε καταγγελίες σαν αυτού του τύπου. Πώς θα με αφήσετε να μιλήσω χωρίς τη φωνή σας να πέφτει πάνω μου? Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε? Φυσικά, για την ουσία 1,8 λείπουν. Άρα θα μειωθούν οι συντάξεις. Είναι αλλιώς? Όχι, κυρία Τρέμι. Αν διαβάζατε το μνημόνιο με προσοχή και δεν είσαστε σε διατεταγμένη υπηρεσία που ήσασταν, θα βλέπετε ότι τώρα, εντάξει, κύριε Στρατούλη, ακούστε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πραγματικά δεν μπορεί εσείς να συνεχιστεί. Εσείς με καλέσατε και θα με ακούσετε. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Δεν σέβεστε κανέναν κανόνα. Δεν σέβεστε κανέναν κανόνα. Κανέναν κανόνα δεν σέβεστε και θέλω να σας παρακαλέσω να βάλετε μια τελεία, διότι εσείς δεν θέλετε να δώσετε. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Διότι προφανώς δεν έχετε εξηγήσει. Η εποχή που το σύστημα να μας εξηγήσετε αντί να προχωρείτε σε χαρακτηρισμούς και σε προσβολές. Περάσει. Θα με αφήσετε να μιλήσω? Με καλέσατε. Πρέπει να ακούσετε λοιπόν αυτά τα οποία λέω. Και, λοιπόν, αφήστε με να υπολογίζαμε ότι είστε και στοιχειωδώς ευγενείς. Μάλλον πέσαμε έξω. Αν πω κάτι που είναι ανακριβές, ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Στρατούλης θα με διορθώσουν.